By the way, καλημέρα είπα. Βασικά, δεν χρειάζεται να πω, γιατί δεν είναι μια καλημέρα. Αλλά για εσάς που το βλέπετε από άλλους νομούς, μπορεί και να είναι μια καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι 11 Σεπτεμβρίου του 2017 και όλοι μας ξέρουμε τι μέρα είναι. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα ανοίγουν τα σχολεία. Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο και ο αγιασμός εδώ στα Λύκια ξεκινάει στις 12. Οπότε θα πρέπει να πάμε στον αγιασμό. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα τα πούμε μετά. Πλάκα κάνω. Όπως ξέρετε όλοι, εγώ έχω τελειώσει το σχολείο από πέρσι κιόλας, εδώ σαν Πανελλήνιες, και δεν θα χρειαστεί να πάω στο φετινό αγιασμό. Μετά από 12 χρόνια συνεχόμενα. Ναι. Με τη σειρά μου θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς που πάτε σχολείο, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα στη νέα σχολική χρονιά, και σε εσάς που δίνετε φέτος Πανελλήνιες, να σας ευχηθώ καλό κουράγιο, καλό διάβασμα και φυσικά να είστε δυνατοί όλη τη σεζόν. Ξέρω πως είναι να δίνεις Πανελλήνιες στο τέλος της χρονιάς, αν και δεν διάβαζα φυσικά, εντάξει. Ένιωθα αυτή την πίεση που υπήρχε όσον αφορά το φροντιστήριο. Ελπίζω ο καθένας από εσάς να πετύχει το στόχο τον οποίο έχει βάλει και να περάσει τη σχολή που θέλει. Και για εσάς που δεν πηγαίνετε τρίτη λυκείου, έχω να σας πω ότι σε λίγα χρόνια θα μάθετε το τι πέρασα εγώ και το τι περνάνε οι άλλοι. Τώρα, όσο οι άλλοι θα κάνουν αγιασμό, εγώ με την παρέα μου έχουμε κανονίσει να πάμε για ένα καφεδάκι. Είναι λίγο ειρωνικό εμείς να είμαστε για καφέ και οι άλλοι να κάνουν αγιασμό, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Οπότε πάμε. Jesus Christ! Αγιαστό είναι. Γελά, πώς σου φαίνεται? Φίλε, μεγάλο, δεν θα μισθούμε μεριανό με τίποτα. Μεγάλο. Φέρε χαρτοπετσέτες, φέρε. Χαρτοπετσέτες, μόνο δύο. Δείτε εδώ, πήρα ένα ελαφρύ ρόφημα. Το ντόνατ. Σοκολάτα με ντόνατ. Λί, βγάζε μαχαιροπύρνα και δείξε μου πώς θα τρώμε αυτό τώρα. Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι παίρνεις το ντόνατς και το σηκώνεις κατά πάνω. Με τα χέρια. Όχι, με τα πόδια. Παίρνεις το βάζο και το αφήνεις έξω. Βγάζεις το καλαμάκι και το βάζεις εδώ. Μετά με τα μαχαιροπύρνα. Τι είναι σκατά όμως. Τρως εδώ. Κατάλαβες. Ωρα, δεν μπορώ. Σήκωσε το. Σήκωσε εσύ, δεν μπορώ. Α, τόσο απλό ήταν. Πω. Ντόνατς πρωί. Μα εσύ μακρύνει πού σου κοντά. Not bad. Βασικά όχι, εσύ σε ρώτησα. Ναι, τελείωσε. Πού είστε, τα λύκια αρχίζουν να διάνουν. Γέλα καλό. Καλό φίλε, καλό. 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 Θα πρότεινες κάποιον να φάει κάτι τέτοιο. Εννοείται. Εννοείται. Εντάξει, δεν είναι κάτι βαρύ να σου πω τα αλήθεια. Όχι. Και φθηνό, δεν είναι ακριβό. Φθηνό, μπορούμε να πούμε φθηνό είναι. Οκ, λοιπόν, τελειώσαμε από τον καφέ και σήμερα εκτός από το άνοιγμα των σχολείων, γιατί είμαι σκούρος, εκτός από το άνοιγμα των σχολείων έλεγα, σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η αδερφή μου, την οποία τη λένε Ευανθία. Δεν βρίσκεται αυτή την περίοδο εδώ στην Καστοριά, γιατί έχει εξεταστική στην Πάτρα, οπότε θα πρέπει να της πω χρόνια πολλά. Άρα θα την πάρουμε τηλέφωνο. Ναι. Έλα, χρόνια πολλά. Α, ευχαριστώ. Να είστε καλά που με θυμήθηκες. Τι, να μην θυμόμουν. Αυτή η μέρα βασικά δεν ξεχνιέται. Είναι δύσκολο να την ξεχάσει κανείς. Αυτό έλειπε. Πώς πάει η εξεταστική? Καλά, έχω άλλα τρία μαθήματα. Το ένα το δίνω την Πέμπτη και τα άλλα δύο την άλλη εβδομάδα και τέλος. Αχα. Καλή επιτυχία στα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Εσύ που είστε, τι τα έχεις κάνει? Εγώ απολαμβάνω την ελευθερία.
Και τη ζωή χωρίς σχολείο. Θα έχει πλάκα να πήγατε σήμερα στα Λύκια έτσι και μόνο να γελάσετε με τους άλλους που μπαίνουν μέσα. Όχι, όχι, δεν πήγαμε στα Λύκια. Πάλι καλά. Ίσως πάμε τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω. Με γεια λέω για το ρολόι. Ευχαριστώ. Πότε το πήρες κιόλας? Το πήρα το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά. Ξέρει κανείς από εσάς τι είναι αυτό εδώ, αυτό? Ναι, είναι ένα διανεμικό μπουφάν, το οποίο σε προστατεύει από το κρύο, από τον αέρα και φυσικά από τη βροχή. Πραγματικά είχα να φορέσει αυτό το μπουφάν γύρω στους 3 μήνες, μην σας πω και παραπάνω. Βασικά ούτε καν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που το φόρεσα. Σήμερα εδώ στην Καστοριά είναι μια βροχερή ημέρα, πράγμα που σημαίνει ότι το καλοκαίρι έφυγε τελειωτικά. Προσωπικά εμένα μου αρέσει αυτός ο μουντός βροχερός καιρός. Εντάξει, μπορεί σε μερικούς να φανεί παράξενο, αλλά ναι, μου αρέσει ο χειμώνας και γενικά περνάω καλύτερα το χειμώνα από το καλοκαίρι. Μπορείτε να με πείτε περίεργο, μπορείτε να με πείτε ανώμαλο, αλλά τι να κάνουμε. Μου αρέσει περισσότερο ο χειμώνας από το καλοκαίρι. Okay, λοιπόν, έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό που θέλω να αγοράσω ένα ρολόι χειρός. Και σήμερα βρήκα την ευκαιρία να πάω να το αγοράσω. Γεια σας. Πετυχά. Ναι. Στο καλό είναι. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι. Okay, λοιπόν, αφού πήρα και το ρολόι και σταμάτησε η βροχή, λέω να πάω για ένα μεσημεριανό καφεδάκι. Έτσι, χαλαρά. Τι λέτε? Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια. Το νέο μου ρολόι το είδες? Η αλήθεια είναι τώρα το βλέπω. Με γεια. Πώς φαίνεται? Ωραίο είναι. Και είναι κλουζ. Αλλά φαίνεται εντάξει, ελαφρύ. Καλό. Έχει μεταλλική καθένα, ρε. Το όλο το γύρω γύρω είναι μεταλλικό. Ναι, δεν το κατάλαβα το μεταλλικό. Νομίζω πως ήταν τέτοιο πλαστικό. Α, πολύ ωραίο. Δεν το κλασικό, λέω, το... Με την καδένα την ασημένια. Την δερμάτινη. Ναι. Ενώ αυτή είναι μέταλλο. Εντάξει, ναι. Α, πήρες κάτι ελαφρύ, βλέπω. Ελαφρύ, δεν λες τίποτα. Θα περιγράψω το διαβήτη με μία εικόνα. Αυτή θα ήταν η εικόνα. Γιατί το θεωρείς βαρύ? Όχι, μωρέ. Πόσε θερμίδες παίζει να έχει αυτό? Δεν ξέρω, δεν είμαι υδροφολόγος. Περίπου. Δεν έχει 3.000 θερμίδες. Τρεις, λίγες. Μετά από ένα σύντομο flashback, επιστρέψαμε στην πραγματικότητα. Σήμερα έχουμε προπόνηση, αλλά όπως βλέπετε ο καιρός δεν θέλει να κάνουμε. Ρίχνει την βροχή όμως, γι' αυτό σταματήσαμε.
Στάζω πραγματικά από τη βροχή, στάζω.